Στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου αναμένεται να ανακοινωθούν τα ονόματα των ανέργων που θα απασχοληθούν στους Δήμους του Νομού, καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, μέσω του προγράμματος της Κοινοφιλούς Εργασίας. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια απασχόλησης 5 μηνών, με μηνιαίο μισθό 625 ευρώ. Σύμφωνα με τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Μιχάλη Μαντέλα, το εν λόγω πρόγραμμα προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 2.500 Τρικαλινών, οι οποίοι αναζητούν έστω και προσωρινή απασχόληση. Την ίδια ώρα η ενεργεία καλπάζει και στα Τρίκαλα, με τον κύριο Μαντέλα να δηλώνει απεσιόδοξος ως προς την επίλυση του ζητήματος. Καταρχάς, να πούμε λίγο για τις αιτήσεις που γίνανε. Είναι γύρω στις 2.200 που γίνανε εδώ στο εργατικό κέντρο, σύν αυτές που σταλήγαν μέσω ίντερνετ και μέσω συγκεκριμένων εταιριών, courier που τα πάνε. Πιστεύω ότι τα αποτελέσματα θα βγουν γύρω στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Και θα ανακοινωθούν βέβαια και στο εργατικό κέντρο και πιστεύω και μέσω του διαδοτήπου. Και ποια θα είναι η επιτυχότητα. Πάντως, και ως νομός βιώνουμε πρωτοφανείς καταστάσεις σε ό,τι αφορά τα επίπεδα της ανεργίας, τα οποία έχουν σκαρφαλώσει σε δυσφιόρητα ύψη. Ναι, όντως, αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον αυτά που έχω παρακολουθήσει εγώ, είναι ότι ζευγάρια, άνεργα και οι δύο, ήρθαν και κάνουν αιτήσεις. Καταλαβαίνετε που έχει φτάσει η κατάσταση. Πώς επιβιώνει ο κόσμος και πώς θα τα βγάλει πέρα στο δύσκολο χειμώνα που έρχεται, δεν ξέρει κανένας. Άγνωστο. Υπάρχει κάτι πλαίσιο όπως ο κ. Μαντέλο, το διάστημα? Εγώ θεωρώ όχι. Και αυτό που επιπλήζει την καραμέλα συνέχεια περί ανάπτυξης, την οποία δεν βλέπουμε, εάν τελικά δεν γίνει ανάπτυξη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η ανεργία θα αυξάνεται, οι απολύσεις θα αυξάνουν. Ήδη βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται στις επιχειρήσεις, μειώνουν συνεχώς προσωπικό. Οι τιμές των προϊόντων δεν πέφτουν. Και καταλαβαίνετε πού πάει ο κόσμος. Πώς θα βγάλει ο κόσμος χειμώνα, δεν ξέρει κανένας. Ο Δήμος Καρδίτσας, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας, υλοποιεί με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία 8 χρόνια πρόγραμμα ανακύκλωσης για γυαλί, χαρτί, πλαστικό και αλουμίνιο. Ένα πρόγραμμα που πέρα από τα προφανή περιβαλλοντικά ωφέλη, συνέβαλε και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με τη λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην τοπική κοινότητα Αρτησιανού. Οι δημότες της Καρδίτσας ανταποκρίθηκαν από την πρώτη στιγμή στην ανοιχτή αυτή πρόσκληση για την ανακύκλωση υλικών και συνεχίζουν να το πράττουν καθημερινά με περιβαλλοντική συνείδηση και αίσθημα ευθύνης. Έτσι, σήμερα ο καλλικρατικός Δήμος Καρδίτσας ανακυκλώνει ετησίως περίπου 4,5 τόνους υλικών, εξοικονομώντας περίπου 90.000 ευρώ που θα επιβάρυναν το Δήμο και κατ' επέκταση στους δημότες, μέσω των τελών, εάν τα υλικά αυτά κατέληγαν ως οικιακά απορρίμματα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Είναι όμως βέβαιο ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση 10 ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για θέματα καθαριότητας, κ. Λάμπρος Τσούκης. Για μας ο αγώνας τόνισε για την αλλαγή σε νοοτροπίες, αντιλήψεις αλλά και συμπεριφορές είναι διαρκής και καθημερινός, ώστε να κάνουμε πράξη το όραμά μας για μια πιο ανθρώπινη πόλη και ένα Δήμο φιλικό προς το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης που, όπως είπατε, λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία, θα έλεγα, με τους πολίτες. Η βασική ανακύκλωση γίνεται στους μπλε κάδους, όπου εκεί τοποθετείται το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο και το πλαστικό. Αυτή είναι η βασική ανακύκλωση, όμως η βασική διαλογή πρέπει να γίνεται μέσα στην οικία, όπου εκεί οι πολίτες και οι δημότες μας πρέπει να διαχωρίσουν τα υλικά. Η βασική ανακύκλωση δηλαδή είναι η οικιακή ανακύκλωση. Στην πόλη μας και στο Δήμο μας λειτουργούν 3-4 μορφές ανακύκλωση. Είναι η ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών που υπάρχουν θέσεις για αναπόδυση ηλεκτρικών συσκευών στο αμαξοστάσιο και στο εργοστάσιο της Παδίθ που λειτουργεί στο Αρτεσιανό. Υπάρχουν η ανακύκλωση των λαμπτήρων που λειτουργεί τέτοια μορφή και στο αμαξοστάσιο και στην Παδίθ. Και υπάρχει και ανακύκλωση των μπαταριών, δηλαδή έχουμε 4 μορφές ανακύκλωση. Η πιο όμως ουσιαστική και βασική, όπως σας είπα, είναι των μπλε κάδων, όπου εκεί οι πολίτες μας, οι δημότες μας πρέπει να διαχωρίζουν το χαρτί, το γυαλί και το πλαστικό, για να μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει καλύτερη μορφή ανακύκλωση και η μεγαλύτερη διευκόλυνση στο Δήμο. Το τελευταίο έτος έχουμε 4.500 τόνους υλικών και εξοικονόμησε από αυτά ο Δήμος, που αν πηγαίναν τα υλικά της ανακύκλωσης στο ΧΙΤΑ, γύρω στις 90.000 ευρώ. Προσπαθούμε καθημερινά με ενημέρωση στους δημότες κλπ. Να βελτιώνουμε την ανακύκλωση. Όμως στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία δεν υπάρχει καλή υπακοή από τους πολίτες, θα έλεγα. Όμως με τον κανονισμό καθαριότητας που τον επεκτείναμε σε όλο τον καλλικρατικό Δήμο, καθώς και με τον κανονισμό πρασίνου που είναι συναφή με τον κανονισμό καθαριότητας, πολλά άρθρα των δύο κανονισμών συμπίπτουν
Θα έλεγα ότι ελπίζουμε ότι με την κατανόηση των δημοτών και με την αφομοίωση των δύο αυτών κανονισμών περιμένουμε περισσότερα αποτελέσματα. Όμως στην πόλη μας και στο Δήμο λειτουργεί και το εργοστάσιο της Παδίδου, όπου εκεί υπάρχουν κάπου 25 θέσεις εργασίας και αυτό είναι σημαντικό για το Δήμο μας και για την περιοχή. Θεωρώ ότι με λίγη κατανόηση κυρίως από τους επαγγελματίες που έχουν ογκώδη ανακυκλώσιμα υλικά όπως είναι μεγάλα χαρτόνια, κάποια άλλα υλικά, αλουμίνια, σίδερα κλπ. Και με μια ενημέρωση καλύτερη από το Δήμο που καθημερινά προσπαθούμε, όπως σας είπα, με τηλέφωνα, με άρθρα που βάζουμε στις εφημερίδες να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο και κυρίως τους επαγγελματίες και τις βιομηχανίες ή τα εργοστάσια που λειτουργούν στην περιοχή, να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά ευελπιστούμε και κάτι παραπάνω. Προτεραιότητα στην άμεση προώθηση και ολοκλήρωση του κλειστού αρδευτικού δικτύου από τη λίμνη Μοκόβου. Έδωσε με την πρότασή του ο Δήμαρχος της Οφάδων Μπάμπης Παπαδόπουλος για την αντιμετώπιση ενός μεγάλου μέρους του υδατικού προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα ο καρδιζωτικός κάπος. Στην τοποθέτησή του που έγινε στα πλαίσια της διαβούλευσης που βρίσκεται αυτή την εποχή σε εξέλιξη για τα σχέδια διαχείρισης των υδατικών πόρων, ο κ. Παπαδόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε πως ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα εδώ και δεκαετίες για το υδατικό μας διαμέρισμα αποτελεί η εξέλιξη της μερικής εκτροπής του Αχελώου. Όμως την ίδια στιγμή υπάρχει ένα έργο για το οποίο ολόκληρες γενιές πριν οραματίστηκαν, διεκδίκησαν, αγωνίστηκαν και το κατέκτησαν. Ο λόγος για το έργο του κλειστού αρδευτικού δικτύου από τη λίμνη Μοκόβου. Το έργο είναι πανέτοιμο, τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του υδατικού προβλήματος του Θεσσαλικού κάμπου. Είχαμε πρόσφατα με πρωτοβουλία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτινων Πόρων του ΕΠΕΡΑ μία ημερίδα στα πλαίσια της διαβούλευσης που γίνεται για τη διαχείριση των νερών στο υδατικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Σε αυτή λοιπόν την ημερίδα τοποθετήθηκα και είπα ότι αντί να προσπαθούμε για έργα που δεν ξέρουμε πότε και αν θα γίνουν, έργα που ασφαλώς θα εξυπηρετήσουν τη Θεσσαλία όπως είναι ο Αχελώος, η μερική εκτροπή του Αχελώου, είναι ένα έργο αρκετά σημαντικό για τη Θεσσαλία. Υπάρχουν όμως ένα σωρό άλλα έργα που μπορεί να είναι μικρότερα, είναι όμως εξίσου σημαντικά και είναι έργα έτοιμα. Έτοιμα που περιμένουν να ξεδιψάσουν τον κάμπο της Θεσσαλίας, τον κάμπο της Καρδίτσας, με όρους όμως περιβαλλοντικούς και με όρους οικονομίας. Ένα τέτοιο έργο είναι ο ταμιευτήρας Μοκόβου, ο οποίος εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή μέσα από το κλειστό δίκτυο 25.000 στρέμματα, δίνει ανάσα και ανάπτυξη και πολιτισμό σε δεκάδες παραγωγούς, όμως περιμένουν άλλες 200.000 στρέμματα να αρδευτούν με τον ίδιο τρόπο, με κλειστό δίκτυο. Αυτό όμως δεν γίνεται και είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό να αφήνουμε το νερό να χύνεται στον κάμπο της Θεσσαλίας μέσα σε ένα παλαιολιθικού τύπου χωμάτινο δίκτυο άρδευσης. Υπάρχει πρόβλημα με το νερό, φαντάζομαι, και στις φέτος η ανάγκη είναι τεράστια. Το δίκτυο του Σμοκόβου δεν επαρκεί, δυστυχώς. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για άρδευση, είτε λόγω των στρεμμάτων που αυξήθηκαν, είτε λόγω της εποχής. Έχουμε εδώ και 1,5 μήνα ξηρασία και αναμένεται αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Προσπαθούμε να το διαχειριστούμε το νερό, μέσα από κόντρα βέβαια και φασαρία, γιατί όλοι έχουν ανάγκη να ποτίσουν τα χωράφια τους. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά. Θα πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε συλλογικά και να δουλεύουμε με το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης ανεπτυγμένο. Υποτονική είναι η κίνηση στην αγορά των τρικάλων παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που αγγίζουν σε πολλά είδη το 70%. Οι έμποροι φιλοδοξούν αυτή την εβδομάδα να αυξηθεί η αγοραστική κίνηση. Όμως τα μηνύματα που λαμβάνουν είναι δυσίωνα, καθώς η έλλειψη χρημάτων από την τσέπη των καταναλωτών είναι περισσότερο εμφανής από ποτέ. Εντάξει, η κίνηση δεν είναι η αναμενόμενη που περιμέναμε. Περιμέναμε κάτι καλύτερο. Λόγω του ύψους των εκπτώσεων είναι αρκετά καλές εκπτώσεις και μεγάλες στα περισσότερα καταστήματα. Απλά πιστεύουμε ότι ο κόσμος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Ποιο είναι το ποσοστό των εκπτώσεων που σε δικό σας κατάστημα? Το ποσοστό των εκπτώσεων αγγίζει και το 70% σε ορισμένα είδη. Ξεκινάει από 20% στα αθλητικά, 30%, 40%, 50% ήταν μέχρι το 70%. Αρκετά συμφέρουσες εκτιμές. Υπάρχουν προσφορές στο κατάστημα και σε πολλά καταστήματα πιστεύω. Πιστεύω ότι οι έμποροι κάνουν το καλύτερο δυνατό. Τώρα ο κόσμος, αν έχει δυνατότητα την οικονομική περισσότερο και μπορεί να ψωνίσει, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Για όσους δεν έχουν ψωνίσει δηλαδή, για τους που έχουν ψωνίσει έχουν φροντίσει. Περιμένετε από την εμπειρία που έχετε ως έμπορος το επόμενο διάστημα να αυξηθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον? Κοιτάξτε, αυτό
ανάλογος τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας και τι ψώνια θέλει να κάνει, τι χρειάζεται, δηλαδή τι έχει ανάγκη περισσότερο. Αν χρειάζεται ένα παπούτσι ή ένα ρούχο, πιστεύω ότι μπορεί να βγει στην αγορά να το βρει. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ψάξει πάρα πολύ. Για όσους πάντως διαθέτουν ακόμη χρήματα για αγορές, αυτή η περίοδος είναι από τις πιο συμφέρουσες. Μιας και ήδη που κάποιες άλλες εποχές ήταν απλησίαστα, τώρα κάποιος μπορεί να τα αποκτήσει ξοδεύοντας ελάχιστα ευρώ. Πρώτη εβδομάδα των εκτόσεων, πρέπει να πούμε ότι ήταν μια εβδομάδα η οποία δεν ήταν η κίνηση που θέλαμε. Υπάρχει μια σχετική κίνηση στην αγορά. Ο κόσμος ψάχνει, γυρίζει, πάντα τις πρώτες ημέρες είναι διερευνητικές. Κοιτάζουν τις βιτρίνες, μπαίνουν στα μαγαζιά, παίρνουν τιμές. Διαπιστώνουν όλοι ότι τα ποσοστά είναι πάρα πολύ χαμηλά. Οι τιμές φέτος, τα ποσοστά των εκτόσεων φέτος ξεκίνησαν όπως κλείνουν άλλες μήνες. Ο κόσμος ενημερώνεται και πιστεύουμε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάμε ακόμη καλύτερα. Θα περιμένετε δηλαδή αύξηση, έτσι, ναι. Να θέρμανση της κίνησης. Πάντα έτσι γίνεται. Τις επόμενες ημέρες, περνώντας η πρώτη εβδομάδα, αρχίζει και ανεβαίνει η κίνηση και κορυφώνεται κοντά στο 15 Αύγουστο. Είναι γεγονός ότι όσα ακούγονται και τα τσιμπήματα των κουνουπιών και τις δυσάρεστες παρενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν οι Τρικαλινοί είναι σε εγρήγορση. Και αυτό διότι πέρυσι υπήρξαν κρούσματα. Ο αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων Χρήστος Μιχαλάκης, μιλώντας στην τηλεόραση 10, δεν το έκρυψε ότι από την πλευρά της περιφέρειας Θεσσαλίας δεν υπάρχει εφησυχασμός στο θέμα. Εμείς εδώ και καιρό άρχισαμε τους ψυχασμούς και είμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθούν, σημείωσε. Από εκεί και πέρα, βρισκόμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους ειδικούς, ώστε αν χρειαστεί να επέμβουμε κάπου και να το κάνουμε. Οι ψεκασμοί από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων συνεχίζονται, ωστόσο ο καθένας πολίτης ατομικά θα πρέπει να λαμβάνει τα μέτρα του κατά των κουνουπιών, ώστε να μην υπάρξουν δυσάρεστες συνέπειες. Όπως γνωρίζετε, η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνεχίζει τους ψεκασμούς σε εστίες που έχουν εντοπιστεί από τους Δήμους, αλλά και από τη Διεύθυνση Υγείας. Σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, βρίσκεται στη Διάβα. Έχουμε κάνει περίπου 130 σημεία και συνεχίζονται οι ψεκασμοί ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Πάντως δεν υπήρξαν κρούσματα στο νομό Τρικάλων από το κουνούπι του Δυτικού Νείλου για τον... Μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει εμφανιστεί κάποιο ύποπτο κρούσμα. Είμαστε σε επιφυλακή, προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, αυτό που κάναμε και πέρυσι. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις εστίες που υπάρχει, που λιμνάζουν τα νερά, να κάνουμε αυτές τις επεμβάσεις με το προσωπικό που έχουμε και ώστε να, οι άνθρωποι να, έχουν, να μην έχουν αγωνία, να μπορούν άνετα να βγαίνουν έξω στις αυλές τους και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα που υπήρχε κάποια στιγμή τα προηγούμενα χρόνια. Την ανταπόκριση των Τρικαλινών συνάντηση για το παρελθόν η ενέργεια της Δημοτικής Κοινότητας Τρικαίων να φέρει και να προμηθεύσει σε οικογένειες προϊόντα σε χαμηλές τιμές. Δεκάδες οικογένειες είχαν αναδράξει την ευκαιρία, κατέθεσαν ενδιαφέρον και είχαν συμπεριληφθεί στις λίστες για την προμήθεια πατάτας και άλλων προϊόντων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Πλέον η Δημοτική Κοινότητα Τρικαίων ετοιμάζεται να παραλάβει νέες ποσότητες λαδιού και ρυζιού μετά την συμφωνία που ανέπτυξε με συνεταιρισμούς παραγωγών και εταιρείες. Μετά τις σχετικές λοιπόν διαδικασίες, η Δημοτική Κοινότητα Τρικάλων θα φέρει στην πόλη των Τρικάλων μία ποσότητα ρυζιού από την εταιρεία Γκρίνο που θα διατίθεται στο κοινό προς 1 ευρώ το κιλό, όταν στο ράφι του σούπερ μάρκετ αγγίζει τα 3 ευρώ το κιλό, καθώς και συμπληρωματική ποσότητα ελαιολάδου από τον συνεταιρισμό παραγωγών Ζάκρου Λασιθίου. Η διανομή των προϊόντων αναμένεται να γίνει στα τέλη Αυγούστου. Το ενδιαφέρον είναι μειωμένο, φαντάζομαι λόγω καιρού. Καλοκαιρινή περίοδος και ο καύσωνας έχει συντελέσει. Εν πάση περιπτώσει, η ροή των παραγγελιών είναι εξαιρετικά αργή. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει καταγραφεί περίπου ένας τόνος, ας πούμε, παραγγελιών για το κάθε προϊόν, και για λάδι και για το ρύζι. Πέρα από τη συγκυρία, ας πούμε, και τις κλιματολογικές συνθήκες, πρέπει να παρατηρήσει κανείς ότι η προσπάθεια αυτή δεν στηρίχθηκε όσο θα μπορούσε ή όσο θα έπρεπε. Μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να γίνουν και άλλες προσπάθειες. Η εκτίμηση προσωπική μου είναι ότι πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι. Πρέπει να δείξουν αυτοί ότι ενδιαφέρονται για αυτή την υπόθεση
και νομίζω ότι έτσι θα ακολουθήσει και το ενδιαφέρον των συμπολιτών. Ο στόχος προφανώς είναι και θεμητός και ηθικός, είναι σωστός δηλαδή. Δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει αυτό. Όταν επιδιώκεις δηλαδή να μειώσεις την εσχροκέρδεια, ας πούμε, να πατάξεις ή να αντιμετωπίσεις, να μην χρησιμοποιούμε και μεγάλες εκφράσεις, την ακρίβεια σε τέτοιους καιρούς, σε τέτοια συγκυρία, μάλλον είναι αποδεκτό αυτό το πράγμα ως στόχος. Από εκεί και πέρα μπορεί κανείς να δεχθεί και το μειωμένο ενδιαφέρον. Ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται σε σύγχυση, σε απελπισία, σε οργή κλπ, δεν έχει και καθαρό μυαλό να αποφασίσει. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στους οποίους δεν είναι και σκόπιμο να αναφερθεί κανείς έτσι συνολικά, για να δείξει δηλαδή τις αδυναμίες του όλου εγχειρήματος. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς ο στόχος είναι σωστός κατά την άποψή μου, εμείς θα επιμείνουμε. Η εκτίμηση που είχαμε κάνει ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου θα μπορέσουμε να φέρουμε τα προϊόντα αυτά, και το λάδι και το ρύζι, μάλλον δεν ισχύει. Δηλαδή προφανώς θα χρειαστεί ακόμη ένας μήνας, ή τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε, να δώσουμε και αυτά τα προϊόντα. Παράλληλα αξίζει κανείς να αναφερθεί και στις παραγγελίες που μας έκαναν οι κτηνοτρόφοι του συνεταιρισμού της Ζάκρου. Στάλθηκαν μέχρι στιγμής 2 νταλίκες με τριφύλια και εκεί αντιμετωπίσαμε προβλήματα, γιατί δεν ξέρουμε καλά, ας πούμε, τον τρόπο να λειτουργήσουμε. Έχουμε οργανωτικές αδυναμίες και εκεί, και αντιμετωπίζουμε και εκεί κάποια προβλήματα. Δεν κάναμε σωστούς υπολογισμούς σε ό,τι αφορά το κόστος μεταφοράς και άλλες λεπτομέρειες. Προσπαθώντας και συνεχίζοντας μαθαίνουμε, αυτό μπορεί κανείς να πει. Επιμένουμε πάντως, και αυτό έχει αξία έτσι να το αναφέρουμε.